Χαίρετε. Φέτος συμπληρώνεται 200 χρόνια από την σφαγή της Χίου, μια μαύρη επέτειος. Στο νησί γίνεται μια σειρά εκδηλώσεων το τριήμερο 23, 24, 25 Σεπτεμβρίου και είναι εκδηλώσεις στις οποίες πρέπει να δείξουμε έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αξίζουν την προσοχή μας. Θα συνομιλήσουμε για αυτές τις εκδηλώσεις με τον κύριο Παντελή Βατάκη, Σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας. Χαίρετε κύριε Βατάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύνδεση. Διάβασα εγώ το δελτίο τύπου και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες οι εκδηλώσεις, αλλά καλύτερα να μας τα πείτε εσείς τι έχει προγραμματιστεί για αυτό το τριήμερο στη Χίο για να θυμηθούμε και να τιμήσουμε τα θύματα εκείνης της σφαγής. Κοιτάξτε, είναι ένα ιδιαίτερα δυναμικό και προκλητικό τριήμερο, γιατί θέλει πολύ δράση και συντονισμό από όλους όσους εμπλεκόμαστε. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε θετική κατάληξη, γιατί έχουμε δώσει πολύ χρόνο και βαρύτητα σε όλα αυτά. Ξεκινάμε από την Παρασκευή το πρωί, που θα έχουμε την τελετή έναρξης της λαμπαδιδρομίας. Είναι ένας δρόμος μνήμης για να τιμήσουμε τα θύματα, τα χιλιάδες θύματα των ανθών προγόνων μας, οι οποίοι σφαγιάστηκαν ανελαίητα από τους κατακτητές. Και θα κινηθούμε στο νότιο μέρος του νησιού, θα κινηθούμε δηλαδή στα χωριά τα νότια, για να ανάψουμε σε κάθε ιερό ένα μικρό βωμό, σαν ένα μικρό μνημόσυνο για όλους αυτούς τους αδικοχαμένους. Αυτό το σενάριο θα γίνει και το Σάββατο και την Κυριακή. Κάθε μέρα λοιπόν από την κεντρική πλατεία της πόλης, από την πλατεία Βουνακίου, που είναι το εμβληματικό άγαλμα του Κωνσταντίνου Κανάρη, αυτής της θρυλικής μορφής του 21, θα ξεκινάμε με την αφή της φλόγας και θα ακολουθούμε μια συγκεκριμένη πορεία με δρομής, οι οποίοι σε κάποια σημεία θα συνοδεύονται και από υπήρους του υπηκού μήλου της Χίου, και κάποια κομμάτια της διαδρομής μας θα τα πάρουμε ποδηλάτες από τη Χίο για να πάνε και αυτοί στα χωριά μας και να τιμήσουμε τους προγόνους μας. Αυτό είναι το κύριο event, δηλαδή το κύριο γεγονός είναι ότι θα ανάψουμε βωμούς σε όλα τα ηρώα της Χίου, καθώς και σε συγκεκριμένους τόπους μαζικών σφαγών, όπως είναι το Κάβο Μελανιός, που είχαμε εκεί τουλάχιστον 10.000 σφαγιαστέντες, στη Νέα Μονή και στον Άγιο Μινά, που ήταν σημεία τα οποία έγιναν τρομερές σφαγές, καθώς και στον Ανάβατο, που είναι ένα άλλο καστροχώρι που έχουμε, που ήταν το τελευταίο χειρό που το πολιόρκησαν οι Τούρκοι. Παράλληλα με αυτές τις δράσεις θα γίνουν και κάποια άλλα δρόμενα, γιατί έχουμε την τιμή να έχουμε φιλοξενούμενο στο νησί μας εμβληματικές προσωπικότητες του αθλητισμού, όπως είναι ο Γιάννης Οκούρος, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του υπερμαραθωνιού δρόμου. Ξέρετε, έχει σπάσει πάνω από 160 παγκόσμια ρεκόρ και θα μας τιμήσει με την παρουσία του στο νησί μας. Θα ανάψει το βωμό την πρώτη μέρα στο άγαλμα του Κανάρη. Και επίσης θα έχουμε αθλητές και Ολυμπιονίκες χιώτες και διεθνούς επίπεδου αθλητές μας. Όπως παραδείγματος χάρη έχουμε το Γιάννη Τοπουντούλη που θα έρθει να μας τιμήσει μια μέρα, τη Μαρία Τσουρή, το Γιώργο το Καραγκούνι, το γνωστό μας διεθνή ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα έρθει και αυτός να τρέξει ένα μέρος της διαδρομής. Έχουμε την Κέλλη τη Λουφάκη, την Παρολυμπιονίκη στη Ξηφασκία, τον Παντελή τον Καλόγερο, που είναι από εδώ από τα μέρη μας και αυτός Ολυμπιονίκης. Και θα έρθουν και ο Δημήτρης ο Δωρακάκος με τη γυναίκα του Σοφία Ρίγα, που είναι και οι δύο πρωταθλητές Παναθωνίου δρόμου και θα τρέξουν κομμάτια της διαδρομής μας, και τον Νίκο τον Πολιά, που είναι Πολυνίκης και αυτός μαραθωνοδρόμος, και εννοείται το χιώτη το δικό μας, το καμάρι μας, το Χριστόφορο το Μερούση, που είναι και πρόεδρος του συλλόγου. Και τον οποίο τον έχετε δίπλα σας. Τον έχουμε δίπλα μας, θα σας μιλήσει και θα σας πει. Να μας μιλήσει λοιπόν ο κύριος Μερούσης που θα τρέξει, υποθετώ. Βεβαίως, θα σας μιλήσει, βεβαίως. Θα έρθει και εκείνο στο πανέλ και μετά θα πούμε για τις λεπτομέρειες, γιατί έχουμε πολλά δρόμενα που θα τρέξουν τα παράλληλα. Οπότε να δώσουμε μια εικόνα στον κόσμο. Ωραία, οπότε παραχωρείτε τη θέση σας στον κύριο Μερούση για να μας πει δύο λόγια για τις εκδηλώσεις. Γεια σας κύριε Μερούση. Γεια σας. Για πείτε μας λοιπόν. Θα υπηρετήσω πρώτα την εκδήλωση και τρέχοντας, έτσι. Μην ξεχάσουμε. Και τρέχοντας. Τι αποστάσεις προβλέπετε να τρέξουν οι δρομείς αυτούς στους δρόμους μνήμης επί της ουσίας?
Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι και δεσμευτικό. Δηλαδή, ναι. Εγώ με το φίλο μου, τον Δημήτρη τον Θεοδωρακάκο, που θα είναι από τους καλεσμένους και πάντα με τιμά, θα τρέξουμε περίπου 10 χιλιόμετρα και από εκεί και πέρα, αν παραστεί ανάγκη σε κάποια διαδρομή, θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε κάποια επιπλέον. Τώρα κάποιος άνθρωπος, όπως μίλησα πριν, ο άνθρωπος θα ξεκινήσει να τρέξει, ξέρω εγώ, 5, 6, 7 χιλιόμετρα, κάποια θα τα περπατήσει. Ο ναι, σκοπός είναι ναι. και ο συγκεκριμένος είναι... μας να αγκαλιάσει την εκδήλωση. Ναι. Έτσι κι αλλιώς σημασία έχει η συμμετοχή και όχι να τρέξεις, να τερματίσεις κάπου σε αυτές τις περιπτώσεις. Εκδηλώσεις γίνονταν πάντα στοιχείο για αυτή την θλιβερή επέτειο, αλλά νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έχουν έτσι μια, να το πω, λαμπρότητα και έχουν και ένα ενδιαφέρον ακόμα μεγαλύτερο από ό,τι άλλες χρονιές, έτσι, ή κάνω λάθος? Αυτό εντάξει, τώρα είναι κάτι μοναδικό, κάτι επαιτειακό. Γίνεται για πρώτη φορά τρέχοντας ένας τέτοιος δρόμος μνήμης. Όλο έχει στηθεί πάρα πολύ καλά. Η ευχή μου είναι να πάει και συντονιστικά καλά, γιατί μην ξεχνάμε, 3 μέρες θα διασχίσουμε σχεδόν όλο το νησί, θα υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα τα οποία θα μας βοηθούσαν, όπως είπαμε, και οι ποδηλάτες σε αυτό. Ελπίζω όλοι να την αγκαλιάσουμε αυτή την εκδήλωση έναν ελάχιστο φόρο τιμής όπως πρέπει, ώστε να βγει όπως πρέπει και όπως αρμόζει στην ιστορία μας. Ωραία. Δεν ξέρω αν ο κύριος Βατάκης θέλει να προσθέσει κάτι για τις εκδηλώσεις. Νομίζω ότι είπα αρκετά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τους δύο και να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να το επαναλαμβάνετε και κάθε χρόνο, θα έλεγα, όχι μόνο για τα 200 χρόνια, γιατί πραγματικά από το πρόγραμμα που διαβάζω και θα δημοσιεύσουμε και στο Μιλτέρ, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι εκδηλώσεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, σας ευχαριστούμε. Απλά να τονίσουμε ότι θα έχουμε αθλητές παγκοσμίου κύρους, οι οποίοι θα έχουν η νεολαία της Χίου την τύχη να τους ακούσουν σε διάφορες ομιλίες που θα δώσουν για τον αθλητισμό, τον πρωταθλητισμό και τις συγκινήσεις που προσφέρει αυτό γενικότερα ο αθλητισμός στους νέους. Να είναι πρότυπα τα οποία πρέπει να τα ακολουθήσουμε και γι' αυτό θα τους αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε στο νησί μας αυτές τις μέρες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.